Γι' αυτό μάλλον η κυβέρνηση, για να μπορέσει να καλοπιάσει τους φαρμακοβιομηχανούς, τους έδωσε ένα δώρο 20 εκατομμύρια. Το έδωσε αυτό το δώρο. Όπως επίσης έδωσε και ένα δεύτερο δώρο στους φαρμακοβιομηχανούς, την αύξηση των φαρμάκων των τιμών που έχουν τιμές αναφοράς, που θα τραβήξουν τα φάρμακα την ανηφόρα. 10% κάθε τόσο, κάθε χρόνο. Επίσης, για να καλοπιάσει και τους εφοπλιστές, υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας ένα μνημόνιο με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για να τους κάνει να τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν εθελοντική φορολογία. Οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, γνωρίζουν αν έχουν η ίδια εθελοντική φορολογία. Οι εφοπλιστές έχουν εθελοντική φορολογία με την κυβέρνηση Τσίπρα, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είχε το σύνθημα 25 ψηφίζεις, 26 φεύγουν, η ελπίδα έρχεται, και ήρθε η ίδια πολιτική από την πίσω πόρτα και ήρθανε και τα ίδια πρόσωπα από την πίσω πόρτα. Επίσης έκανε ένα ακόμα δώρο, την μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από το 15 στο 10%. Επίσης ένα ακόμα δώρο στους βιομήχανους, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους. Και αυτό προστίθεται πάνω στα δώρα για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή την ενεργοποίηση του νόμου Σαμαρά-Βρούτσι, που έλεγε ο κύριος Αμανατίδης. Αυτός είναι ο νόμος που ενεργοποιήθηκε, ο νόμος δολοφόνος που έλεγε και ο κύριος Αμανατίδης και κατέθεται πρόταση νόμου στη Βουλή για την κατάργησή του. Αυτός ο νόμος που καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις και για τη διαμόρφωση του κατώτερου μισθού ήρθε να προστεθεί. Γνωρίζω ότι για τις συλλογικές συμβάσεις ότι δεν είναι έτσι. Γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ καλά έτσι. Με συγχωρείτε, πείτε ότι είναι και κάτι θετικό. Ακόμα και έτσι όπως το λέτε. Και είδατε και ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη προχτές. Η κατάρση της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, κύριε Πρωτούλη, νομίζω ότι είναι ένα από τα θετικά τα οποία έπρεπε να τα χαιρετήσετε. Οι διευθυντές του σούπερ μάρκετ ακούν την πολιτική σας και επιβάλλουν και στους εργαζόμενους να χαμογελούν και για 300 ευρώ. Γνωρίζετε ότι εκεί σταθήκαμε απέναντι, κύριε Πρωτούλη. Μην τα χρεώνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν, κύριε Μανατίδη. Δεν υπάρχουν. Γιατί για να αμείβονται οι εργαζόμενοι με 300 ευρώ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Και αυτό έρχεται με τη δική σας νομοθετική. Θέλω να σας πω ότι η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού. Να το χαιρετήσετε θετικό. Είπατε κάποια τα οποία κάνατε κριτική. Πείτε και ένα. Κύριε δεν Μανατίδη, έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η κατάργηση του υποκατώτατου. Ακόμα και με την ενεργοποίηση Βρούτσι. Αυτού που λέτε. Τι, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού είναι ένα θετικό μέτρο ή όχι? Γιατί σε αυτή τη χώρα πρέπει όλα να είναι άσπρα ή μαύρα? Μανατίδη, υπάρχουν ταξικές διαφορές. Αλλά ωστόσο, αν υπάρχει ένα κόμμα. Αν πείτε και ένα κόμμα. Δύο θετικά. Δεν μπορεί ένα όλα να είναι καταστροφικά. Που έχει αγωνιστεί για την αύξηση των μισθών. Δεν αντιλέγω, κύριε Πρωτούλη. Δεν αντιλέγω. Μια τέλεια ολοκληρώστε. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αφήστε τώρα για τον υποκατώτατο μισθό. Γιατί δεν είχατε είναι μια θετική πράξη. Πρόταση νόμου. Η πρώτη σας ενέργεια θα ήταν η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ. Ήταν η δική σας δέσμευση, η πρώτη που λέγατε, ως το κατώτερο. Ελάχιστο μέτρο ανακούφιση των εργαζόμενων. Τώρα δεν είναι το πρώτο. Δεν θα εξαντλήσουμε όλη τη συζήτηση. Και άλλα. Επειδή εμείς διαφέρουμε και δεν ορκιζόμαστε πίστη στον κεντρικό τραπεζίτη ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Γιατί η ευρωενωσιακή εποπτεία είναι εδώ, τα υπόλοιπα παραμύθια που ακούμε καταρρύπτονται και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αυτή είναι ακριβώς την περίοδο η περιβόητη θεσμή, η σύμμαχη της κυβέρνησης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απαιτούν την άρση του περιορισμού για τους κληστηριασμούς της κύριας κατοικίας. Αυτό χρειάζεται να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Αυτό θα το δώσει η κυβέρνηση, όπως έχει δώσει και όλα τα υπόλοιπα. Θα το δώσει. Θα το δώσει γιατί έχει δεσμευτεί ότι οι εργαζόμενοι και με τα ελάχιστα που τους μένουν στην τσέπη, θα πηγαίνουν μπροστά στον κισέ των τραπεζών για να δώσουν και τα λίγα που τους έχουν απομείνει. Να προχωρήσουμε. Από το εξής, ότι είναι προσβολή, τουλάχιστον διαστρέβλωση τέτοια, το να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ξεχνώντας αυτά που γινόταν επί Γενικού Γραμματέα Κυβέρνησης Μπαλτάκου, εντάξει, αυτά νομίζω είναι προσβολή και προς τη μνήμη. Προς την, λέτε για τις επαφές και τις συζητήσεις. Προς τη μνήμη. Βέβαια, τώρα εντάξει και όλα τα. Εντάξει. Είναι προσβολή στη μνήμη μας. Λες και έχουμε μνήμη. Η προσβολή είναι ότι ο Ρουπακιάς κοιμάται σπίτι του και ίσως και μας βλέπει από τηλεόραση τώρα.
Αυτό είναι η προσβολή. Δεν σας άκουσα. Η προσβολή είναι αυτό είναι απόφαση, κύριε Πρωτούλη, τη δικαιοσύνη. Δεν είναι απόφαση τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν φυλακίζει, κύριε Πρωτούλη. Είναι τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση. Δεν φυλακίζει. Εγώ την κατανοητό. Είναι κατανοητό. Αν πάμε να παρεμβούμε. Αλλά τέσσερα χρόνια. Κύριε Πρωτούλη, εγώ θέλω να συμφωνήσω μαζί σα, αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή. Θέλετε να σχολιάσουμε. Εδώ ο κύριος Ομαλατίδης έλεγε ότι κάνει μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά και τον ευρύτερο. Μα κύριε Πρωτούλη, ο υπουργός βάζει ή βγάζει το ρουπακιά. Απόφαση δικαιοσύνη δεν είναι. Αυτό θα σχολιάζουμε τώρα. Διαβάσατε μία πρόταση μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία συστάθηκε από τον υπουργό. Άλλο θέμα είναι. Για να θέλει την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Η αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Ναι, και δόθηκε μια απάντηση στη Χρυσή Αυγή. Ναι, να το κλείσουμε και ο υπουργός αυτό. Δεν παίρνει θέση. Αυτό το καταγγέλουμε, το λέμε. Το είπατε. Έτσι, μπράβο. Πρώτος το είπα. Αυτό είναι το βασικό. Απλώς επειδή είπατε. Και άρα δεν είναι ανεξάρτητο, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Ναι. Πολιτικοποιημένοι άνθρωποι είμαστε. Δεν είναι ανεξάρτητο ότι η δίκη καθυστερεί τέσσερα χρόνια. Ναι. Η δίκη της Νιρεβέργης έκανε 11 μήνες. Μισάφια. Επειδή. Τέσσερα χρόνια. Κύριε Πρωτούλη, δόθηκε η απάντηση, δόθηκαν οι διευκρινήσεις. Ο καθένας όπως... Επιβεβαίωσε ο υπουργός στην καταγγελία. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι ανοιχτό για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα όσον αφορά την ποινή για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό με σαφήνεια είναι φωτογραφικό για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόταση της κυβέρνησης. Αυτό σας λέμε. Λοιπόν, κύριε Μανατίδη, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κύριε Πρωτούλη, το είπατε κατεγράφει. Κύριε Μπαριώτα, πρέπει ούτως ή άλλως πρέπει να πάω. Η επιτροπή δεν δημιουργήθηκε μόνη της. Ούτως ή άλλως πρέπει να πάω σε. Δύο κουβέντες θέλουμε να πούμε. Ποιος είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές, θέλω να πει. Όσο γίνεται πιο ψηλά. Έχει έρθει η ώρα. Τι είχατε στις προηγούμενες εκλογές? Είχαμε δύο ευρωβουλευτές. Είχαμε κλείξει δύο ευρωβουλευτές. Ο στόχος μας είναι να πάμε παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος μας, όσο γίνεται περισσότερο, σε όλες τις κάλπες. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών, κύριε Πρωτούλη? Και περιφερειακές και ευρωεκλογές. Πιθανά να έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ευκαιρία στο λαό μας να ιτηθεί αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται. Η πιο μεγάλη απόδειξη είναι αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, αυτό που ο λαός μας λέει, οι εύκολες μεταγραφές που αποδεικνύουν ότι και τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο μαζί. Μην μου ανοίγεστε σε θέματα που δεν ρωτώ. Δεν με διευκολύνετε. Μεγάλες διαφορές δεν έχουν. Έχουν μεγάλες συγκλήσεις, έχουν μεγάλες συμφωνίες και όσο περισσότερο μεγαλώνουν τους τόνους, όσο περισσότερο ανεβάζουν την ένταση της φωνής, τόσο περισσότερο τα βρίσκουν σε στρατηγικά ζητήματα. Και έχει έρθει η ώρα να γίνει διαφορά τώρα, αυτή τη φορά, με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα επιστρέψει πολλαπλάσια αυτή η δύναμη στο λαό μας την επόμενη μέρα.